Μια τεράστια σημαία που απλώθηκε χτες βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο συμβόλιζε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το χρονικό ενός προαναγγελθέντος τριάμβου. Ήταν η κατάληξη ενός σεναρίου που στήθηκε πριν 5 ολόκληρα χρόνια στο σκηνικό της Νέας Φιλαδέλφειας. Ξεκίνησε με πρίγκιπες, συνεχίστηκε με πολεμιστές και ολοκληρώθηκε λίγο πιο βόρεια με άξιους πρωταγωνιστές, όλους τους διασωθέντες από τις αξέχαστες μάχες του Νίκος Γκούμας. Η ιστορία έγραψε σήμερα ο Ολυμπιακός ΑΕΚ 6-1. Αυτό μένει, δεν σβήνει. Θέλουμε εμείς οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team να αφιερώσουμε τη σημερινή πάρα πολύ μεγάλη νίκη στον κόσμο και στον πρόεδρό μας. 19 χρόνια μετά το μοιραίο παιχνίδι του Σταδίου Καρεσκάκη, ο Ολυμπιακός κατάφερε να επαναλάβει την λαμπρή ιστορία χωρίς να βιώσει την θλιβερή τραγωδία. Η επόμενη μέρα για τους ερυθρόλευκους δεν έχει τις κορώνες της αμφισβήτησης, της προκατάληψης και της καχυποψίας, είναι όμως πιο απαιτητική από τις προηγούμενες. Βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει και έρχεται στο γήπεδο και το κυριότερο ότι φεύγει ευχαριστημένος. Αλλά αυτό πρέπει να το συνεχίσουμε. Δηλαδή, αν μείνουμε σε αυτό το σημερινό αποτέλεσμα ή ξέρω εγώ στο παιχνίδι με τον Άρη, θα είναι μεγάλο λάθος δικό μας. Τώρα από τα δεξιά η παλιά για τον Άλβες. Άλβες στο τέτα τέτ. Άλβες γκολ! Το 5-1 για τον Ολυμπιακό στο 78 με τον Γκαμπριέλ Άλβες. Γιωργάτος κερδίζει την κόντρα. Γιωργάτος για να δούμε την επιλογή. Γιαννακόπουλος το σοπάρισμα, το σουτ γκολ. 6-1 Ολυμπιακός με το Στέλιο Γιαννακόπουλος στο 83. Και το Ολυμπιακό Στάδιο παίρνει φωτιά. Απόλυτα ευχαριστημένος από τη μεγάλη νίκη έμεινε ο προπονητής του Ολυμπιακού Τάκης Λεμονής και την αφιέρωσε στον κόσμο της ομάδας του Πειραιά. Ήταν μια καλή βραδιά για το σύλλογό μας, τον κόσμο μας, αλλά εμείς οφείλουμε οι ποδοσφαιριστές και η τεχνική της ομάδας. Οφείλουμε να ξεχάσουμε αυτό το παιχνίδι πολύ γρήγορα, γιατί μας περιμένει ένα δύσκολο πρόγραμμα στο πρωτάθλημα. Νομίζω δεν είναι σωστό να αναφερθώ έτσι πάρα πολύ και λόγω του σκορ στον αγώνα. Αυτό που με ικανοποίησε περισσότερο ήταν η διάθεση των παιχτών μέχρι το σφύριγμα της λήξης του διαιτή να παίξουν για να βάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ. Αυτή πιστεύω είναι η φιλοσοφία που θέλουμε να περάσουμε στην ομάδα μας. Είναι καλό και για τους ίδιους αλλά και για τον κόσμο που έρχεται και μας παρακολουθεί να φεύγει έτσι ευχαριστημένος από το γήπεδο. Θα θέλαμε να αφιερώσουμε έτσι αυτή τη νίκη της ομάδας μας στον κόσμο του Ολυμπιακού. Από την πλευρά των παικτών του Ολυμπιακού, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος που διακρίθηκε με την απόδοσή του, τόνισε ότι αποδείξαμε ότι παίζουμε την καλύτερη μπάλα. Η ιστορία έγραψε σήμερα ο Ολυμπιακός ΑΕΚ 6-1. Αυτό μένει, δεν σβήνει. Θέλουμε εμείς οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team να αφιερώσουμε τη σημερινή πάρα πολύ μεγάλη νίκη στον κόσμο και στον πρόεδρό μας. Και ο πιο δύσπιστος φίλαθλος, ο οποίος έλεγε ότι η χή ομάδα έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, νομίζω πως σήμερα πήρε μια απάντηση. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Είδε και ο κόσμος που ήρθε στο γήπεδο, ευχαριστήθηκε θέαμα, ευχαριστήθηκε ποδόσφαιρο, ευχαριστήθηκε μπάλα. Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής της ΑΕΚ, Γιάννης Παθιακάκης, χαρακτήρισε τυπική διαδικασία για την ομάδα του τη χθεσινή αναμέτρηση, ενώ προσπάθησε να καλύψει τους παίκτες του για τη μεγάλη ήττα που γνώρισε. Ήταν μια τυπική διαδικασία. Είχα πει στους παίκτες να είναι ήρεμοι. Δεν ήθελα να δεχτούμε ούτε κίτρινη κάρτα, γιατί ο στόχος μας πλέον ήταν το πρωτάθλημα. Βέβαια, κάναμε τραγικά λάθη στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στην άμυνα. Και πιστεύω ότι αν δεν ήταν ο Ηλίας σε καλή μέρα, ίσως να είχαμε μεγαλύτερο σκορ. Εντάξει, μπορεί να στεναχωρέσει ο κόσμος της ΑΕΚ που δέχτηκε συγκόλ, αλλά ήξερε ο κόσμος της ΑΕΚ ότι για μας ήταν τυπική διαδικασία. Δεν είχαμε το να διεκδικήσουμε την πρόκριση. Τι ήρθαμε να κάνουμε. Να κάνουμε ένα παιχνίδι και να φύγουμε. Τι ήταν. Το είπα αυτό. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές σε συνεντεύξεις τύπου ότι η ομάδα αυτή πρέπει να ανανεωθεί. Πρέπει σταδιακά να δημιουργήσει μια άλλη προϋπόθεση. Έτσι, αν μέσα σε αυτές τις διαδικασίες έρχονται και τέτοια αποτελέσματα και νομίζουν ότι πρέπει ο προπονητής να αλλάξει, κανένα πρόβλημα.
από την πλευρά μου. Και τώρα ο Τζόρτζεβιτς. Έφυγε το Λάκη, πήγε σε μια πολύ καλή ατομική προσπάθεια καθώς πέρασε και το Ζαγοράκη, βγάζει σέντρα, κεφαλιά, δοκάρι, γκολ. 1-0 για τον Ολυμπιακό από τον Γρηγόρη Γεωργάτο. Στο 5 ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στην πρώτη επίθεση του μάτς από τη σέντρα του Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς και την κεφαλιά του Γρηγόρη Γεωργάτου, μόνος ανενόχλητος στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ, βάλα βρήκε και στο δοκάρι, στην γωνία του Ακματζίδη και κατέληξε στο βάρος του Ολυμπιακού. Ξανά εδώ η φάση. Του Τζόρτζεβιτς, στο πέναλτι είναι ο Γεωργάτος, περιμένει μόνος, ο Κουπιτσής δεν κάνει κίνηση να πάει πάνω του. Ήταν αλλού ο Κωστένογλου και ο Ροντρίγκο Ράμος, δεν είχαν επαφή δηλαδή στη φάση. Εύκολα ο Γεωργάτος έπιασε ο Κωστένογλου την κεφαλιά και πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια απέρασε τη γραμμή για να γίνει το Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-0. Αυτή είναι εδώ τη φάση, τη σύνδρα του Τζόρτζεβιτς και την κεφαλιά του Γρηγόρη Γεωργάτου. Ξανά εδώ η φάση, ο γκολ με το οποίο ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο Μαρούσι. Με διάταξη της άμυνας ΣΑΕΚ, τελείωσε δεν πρέπει χαμηλά. Ζελίας γεμίζει, ο Τζιοβάνι την κεφαλιά, 2-0 ο Ολυμπιακός στο 22 από το γκολ του Τζιοβάνι, καθώς η άμυνα ΣΑΕΚ έβγαινε για το offside. Έγινε η σέντρα στην περιοχή, ο Τζιοβάνι ήρθε ο μόνος, τελευταίος, πήρε την κεφαλιά. Ξανά εδώ η φάση. Την σέντρα και την κεφαλιά του Τζιοβάνι. Καλά στα αλήθεια του Ηλία Ατματζίδη, σέντρα του Ζελίας. Αλλά δεν ήταν τελευταίος στην άμυνα, δεν κατάφερε να κερδίσει την κεφαλιά. Αλλά πέρασε από αυτόν, εδώ, το άλμα του Παλαδόνι, έχασε στο Τζιοβάνι. Στο 22 κάνει το Ολυμπιακός ΑΕΚ 2-0. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Πέρασε Ανατολάκη. Επίσης ο Γεωργάτος καλύπτει ο Ανατολάκης τώρα. Λάκης με τον Μαλαδένη στην περιοχή και τον Κόλλα έξω. Πέρασε για τον Κόλλα, καταπληκτική η πάσα. Ο Μαλαδένης ευκαιρία, 2-1 η ΑΕΚ. Μειώνει στο σκορ στο 25. Το ψάχνει και βρίσκει τον Οφορίκουε. Δεν έχει στρίμα ο Γκανέζος μες στην περιοχή. Βγάζει μια σέντρα για τον Τζιοβάνι στην πλάτη της άμυνας ΑΕΚ, προσποίηση από τον Βραζιλιάνο, ο καθυστερεί και σε κάποιον αμυντικό της ΑΕΚ βρήκε η μπάλα, καθώς ο Τζιοβάνι πήγε να τα βγάλει έξω, αλλά γύρισε προς την γραμμή της εστίας του Ατματζίδη και προς γενική κατάπληξη κατέληξε στα νύχτια στο 32 λοιπόν. Θα δούμε καλύτερα. Ο Τζιοβάνι παίρνει, προσποίηση μπροστά στον Πίτο. Να βγάλει έξω στο Ζαγοράκι, μπάλα βρίσκει στο Ζαγοράκι, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχει βρει και στο Τζιοβάνι, νομίζω ότι είναι αυτό που έχει το Ζαγοράκι, αλλά βέβαια είναι πολύ δύσκολο να χρεώσει σε έναν από τους δύο ποδοσφαιριστές αυτή τη φάση, κοιτάξτε γιατί η μπάλα βρίσκει και στο γόνατο του Τζιοβάνι, οπότε λογικά σε αυτόν θα χρεωθεί. Λάλα μαρκάρια με τον Ολυμπιακό, χάθηκε όμως η μπάλα. Γεωργάτος ανοίγει για τον Οφορίκουε, βγαίνει ο Ατματζίδη στο πλασέ γκολ. Στο 52 ο Οφορίκουε κάνει 4 τα γκολ των Ερυθρολεύκων και την αντίδραση του Τάκη Λεμονή. Στην πρώτη αξιόλογη επίσκεψη του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Ρίκο ξανά εδώ. Ο Γεωργάτος που βάλει σε αρκετά μέτρα την μπάλα. Άνοιξε στον Οφορίκουε. Βγήκε ο Ατματζίδης. Το πλασέ την κατάλληλη στιγμή από τον Πίτερ Οφορίκουε. Το 4-1 για τον Ολυμπιακό. Στο 52. Ξανά εδώ η κάθετη πάσα του Γεωργάτου και το γύρισμα του Οφορίκουε. Κοστούλας για τον Ζέντεμπεργκ. Γιαννακόπουλος, ο Ροντρίγκο κλείνει πάνω του με τη μίλια για τον Άλβες απέναντι από τον Ατματζίδη. Γκολ! 5-1 για τον Ολυμπιακό από τον Γκάμπριελ Άλβες. Το 79. Την γρήγορη επίθεση. Αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Γιαννακόπουλος πέρασε στον Άλβες. Έκανε το σουτ, εδώ ξανά. Το 5ο γκολ για τον Ολυμπιακό. Το σούτ από τον Άλβες δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ο Ηλίας Ατματζίδης. Πάσα του Γιαννακόπουλου προς τον Λουανό. 5-1 από τον Ολυμπιακό εδώ από το γκολ του Γκάμπριελ Άλβες. Στο 79.
από άλλη μια οπτική γωνία, το πέμπτο γκολ των Ολυμπιακών, έφερε την μπάλα μπροστά του ο Άλβες. Αντί του Γκλέντερ Κόλλα, Γιωργάτος. Σέντρα του για τον Γιαννακόπουλο, καλό το κοντρόλ, 6-1. Γκολ από το Στέλιο Γιαννακόπουλο, 6 λεπτά πριν από το τέλος, στο 84. Στέλιος Γιαννακόπουλος, μεγάλο λάθος, είναι το, η μεγαλύτερη της ΑΕΚ μετά από το 1981. Τραγική ημέρα του Στάδιο Κραϊσκάκη, τον Φεβρουάριο του 81, ήταν ξανά Ολυμπιακός ήδη της 6-1, αλλά μια τυπική τραγωδία των θυμάτων του στήρας αυτά. Από τότε ο Ολυμπιακός έχει να κερδίσει με τέτοιο μεγάλο σκορ την ΑΕΚ. Ξανά εδώ η σέντρα του Γιωργάτου και το σούτ του Γιαννακόπουλου που πρόλαβε τον Κοπιτσί, το 6-1 για τον Ολυμπιακό, στο 84.